Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι έχει τίτλο Ποδόσφαιρο, Manchester City και επίλυση ασκήσεων φυσικής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε αγγλικό ποδόσφαιρο, εγώ προσπαθώ όποτε μπορώ να βλέπω. Μου θυμίζει πολύ το ποδόσφαιρο της Manchester City, τον τρόπο με τον οποίο λύνουμε μια άσκηση φυσικής. Οι απλές ασκήσεις φυσικής είναι απλές. Okay, δουλεύεις, θεωρία, τις λύνεις μια χαρά. Οι δύσκολες ασκήσεις συνήθως έχουν, όπως λέω εγώ, μια ρογμή. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δεις και αν περάσεις μέσα από αυτή τη ρογμή, μετά η άσκηση ξεκλειδώθηκε και είσαι μια χαρά κτλ. Πολλές φορές, αν δεν έχεις εμπειρία, είναι λίγο δύσκολο να βρεις αυτή τη λεπτομέρεια ή την πληροφορία ή τη ρογμή για να λύσεις την άσκηση. Βλέποντας λοιπόν πολλές φορές ποδόσφαιρο αγγλικό και ιδίως στη Manchester City, μου κάνει φοβερή εντύπωση το ποδόσφαιρο που παίζουν. Προσέξτε τι κάνουν. Γυρνάνε την μπάλα. Γυρνάνε την μπάλα πέρα δόθε. Όταν τους κλείνουν οι αμυντικοί εδώ πέρα, οι οποίοι είναι αυτοί εδώ πέρα, ωραία, αυτοί γυρνάνε πίσω την μπάλα, γυρνάνε συνέχεια. Αν από εδώ πυκνώσουν οι αμυντικοί, η μπάλα σε 8 δευτερόλεπτα πάει από εδώ, μην σας πω και λιγότερο. Μέχρι κάποια στιγμή που κάποιος από αυτούς θα προχωρήσει μπροστά, κάποιο άλλος θα προχωρήσει, προχωράνε και θα βρουν τη ρογμή, θα κάνουν την μπάσα, θα έρθει εδώ και θα βάλουν γκολ. Όπως είχε πει και ένας εκφωνητής και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, αυτό είναι το ποδόσφαιρο της City. Τίκι τάκα γκολ. Έτσι είναι και η άσκηση φυσικής. Μερικές φορές είναι βασανιστικές, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά τους, μέχρι να βρεις τη ρογμή και να τη λύσεις. Αυτά. Ευχαριστώ.